το θάνατο ενός ατόμου από την νόσο COVID-19 και 594 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου με το ποσοστό θετικότητας να ανέρχεται στο 0,67%. Στα νοσηλευτήρια του ΟΚΙΠΗ νοσηλεύονται 111 ασθενεί, εκ των οποίων οι 49 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκε μονάδα αυξημένη φροντίδα. Οι 19 είναι διασωλωμένοι. Ποσοστό 69,37% των νοσηλευωμένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμού. Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, τίθενται σε ισχύ νέα μέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού. Έως 10 Ιανουαρίου, όλοι οι οι επιβάτες που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα αεροδρόμια θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό έλεγχο PCR. Το κόστος της εξέτασης PCR θα επιβαρύνει τον ίδιο τον επιβάτη. Έω 31 Δεκεμβρίου εφαρμόζεται πρωτόκολλο τηλεργασίας για ποσοστό 20% του προσωπικού κάθε εταιρεία ή οργανισμού στον ιδιωτικό και στον κρατικό και ευρύτερο κρατικό τομέα παροχή υπηρεσιών. Έω 28 Φεβρουαρίου αναστέλλονται όλε οι παρουσιάσει εφέδρων και εθνοφυλάκων. Έω 10 Ιανουαρίου αναστέλλονται όλε οι χριστουγεννιάτικε ή άλλε εκδηλώσει εντό και εκτό των εμπορικών κέντρων.